Καλησπέρα σας. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε σήμερα και τυπικά πρωταθλήτρια, όπου μέσα στην Φιλαδέλφια 35.000 οπαδοί της δημιούργησαν μια κυριολεκτικά βραζιλιάνικη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι της με τον ΠΑΟΚ που έληξε 0-0. Όμως το πιο σημαντικό της τελευταίας σημερινής αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος είναι ο υποβιβασμός του Εθνικού για πρώτη φορά στην ιστορία του στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Ο Εθνικός έχασε στο στάδιο Καραϊσκάκη από τον Όφη με 4-2 σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός στη Λάρισα έφερε ισοπαλία με την Λάρισα με 1-1, ενώ ο Απόλλωνας κέρδισε στη Ριζούπολη τον Ηρακλή με 2-1 και εξασφάλισε την παραμονή του στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Λεωφόρο τη Δόξα Δράμας με 1-0 και να δούμε όλα τα αποτελέσματα της σημερινής τελευταίας αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος, τη βαθμολογία και τους σκόρες. Εθνικός Όφη λοιπόν 2-4, Άρης Λεβαδιακός 2-1, Παναθηναϊκός Δόξα 1-0, Απόλλωνας Καλαμαριάς Ολυμπιακός Βόλου 2-2, Απόλλωνας Αθηνών Ηρακλής 2-1, Λάρισα Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0, Διαγόρας Πανιώνιος 1-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ πρωταθλήτρια με 44 βαθμούς, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 41 και ο Παναθηναϊκός με 37 ακολουθεί στην τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό, θα μας εκπροσωπεί στο κύπελλο κυπελούχων. Ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια με 36 βαθμούς θα παίξουν στο κύπελλο UEFA. Η Λάρισα με τον Όφη ισοβάθμισαν πιο κάτω με 34 βαθμούς. Ο Άρης έχει 33, ο ΠΑΟΚ 32. Και πιο κάτω έχουμε τη Δόξα με 28, τον Πανιώνιο με 27, τον Ολυμπιακό Βόλου με 26, τον Λεβαδιακό με 25, τον Απόλλωνα Αθηνών με 23, ο οποίος σώθηκε και μένει στην πρώτη εθνική κατηγορία, ενώ υποβιβάζονται ο Εθνικός με 23 βαθμούς, ο Διαγόρας με 20 και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με 17 βαθμούς. Στους σκόρες, ο Μπόντα αναδείχθηκε πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος. Ο Ούγγρος, κυνηγός του Ολυμπιακού Βόλου, έχει 20 γκολ. Στα 15 έμεινε ο Ντέταρη. Στα 13 ο Θανάσης Δημόπουλος. Στα 12 ο Μαύρος και ο Κάβουρας. Στη Νέα Φιλαδέλφια, οι πανηγυρισμοί των οπαδών της Ένωσης για τον τίτλο είχαν περισσότερο ενδιαφέρον από ότι το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, στο οποίο τελικά η ΑΕΚ ήλθε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚ με 0-0. Να δούμε λοιπόν τα κυριότερα στιγμιότυπα και τους πανηγυρισμούς, όπως τα περιέγραψε ο Σταύρος Τσόχος. Καραγκεζόπουλος. Γίνεται το σούτ από τον Οκόνσκι και μπλοκάρει σε καλή θέση ο Γκιτσούδης, ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Λαγωνίδης, Αλεξανδρίδης. Να ο Μαυρέας μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Αναστασιάδης προσπαθεί να γυρίσει στο σμολ. Γίνεται και το σούτ και κόρνερ. Χέρι από το σταματή αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής σμολ τώρα. Αναστασιάδης, Σκαρτάδος, Αναστασιάδης, γίνεται το shooting ball out. Βασιλόπουλος στο πλάγιο, προσπάθεια με τον Πίτα. Το shoot από τον Κλόπα θα διώξει τελικά ο Μαλιούφα στην απόκριση του Γκιτσιούδη. Η φάση στο 33ο λεπτό. Μαυρέας, παλιά για τον Σμολ.
ξέφυγε, βγαίνει ο Οικονομόπουλος και με τα πόδια δίνει στο σταματή. Στην αντεπίθεση η ΑΕΚ με τον Οκόνσκι. Ξέφυγε από το Λαγωνίδι. Κάνει και το σουτ δυνατά, θεαματική απόκρουση του Γκιτσιούδη, ο Κλόπας. Σέντρα και κεφαλιά out από το Χριστοδούλου, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 42ο λεπτό. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Μπορμπόκη και κόρνερ από τον Οικονομόπουλο. 21ο λεπτό στο δεύτερο μέρος. Λεοντιάδης, ο Λαγωνίδης μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ και σώζει ο Οικονομόπουλος αποκρούοντας σε κόρνερ. Ο Παπαϊωάννου στον Οικονομόπουλο. Και αυτή τη στιγμή η λήξη του αγώνα και η αρχή του μεγάλου πανηγυριού. Δείτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η εικόνα τα λέει όλα. Από εμάς κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος 0-0. Η ΑΕΚ γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς τους οποίους βλέπετε.